Είναι η πρώτη συζήτηση που διοργανώνει το ΤΕΕ, διακομματική εν ώψη εκλογών, τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Ο στόχος είναι να μπορέσει να υπάρξει μια πολιτική πλατφόρμα κατανόησης για μια σειρά μεγάλων θεμάτων τα οποία απασχολούν την Περιφερειακή Ένωτα Χανίων, σε θέματα τα οποία ασχολείται το ΤΕΕ και αναφέρομαι σε θέματα χωροταξίας πολεοδομίας, σε θέματα ενέργειας, σε θέματα περιβάλλοντος και στο μεγάλο θέμα των υποδομών όλων των κατηγοριών, δηλαδή οδικών, υδραυλικών, λιμενικών. Ευελπιστούμε, κληθήκαν τα 4 μεγαλύτερα κόμματα της προηγούμενης Βουλής να παρευρεθούν. Μέχρι στιγμής έχουμε την αποδοχή από τα 3 κόμματα. Αυτό προκαλεί έτσι κάποια δυσαρέσκεια από τη μεριά μας. Τα κόμματα δεν θα παρευρεθεί η Νέα Δημοκρατία βασικά. Τα κόμματα που παρευρίσκονται είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Mm-hmm. Αυτό προκαλεί κάποια δυσαρέσκεια στη λογική ότι το ΤΕ έχει ένα συγκεκριμένο θεσμοθετημένο ρόλο και είναι υποχρεωμένο να αναδεικνύει θέματα, να προτείνει λύσεις και να παράγει θέσεις. Οπότε στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε ότι ξεφεύγουμε από το στενό κομματική ιδιότητα που υπάρχει σε οποιονδήποτε και μιλάμε καθαρά επιμελητηριακά για θέματα τα οποία πρέπει να απασχολούν την τοπική κοινωνία για τα επόμενα πολλά χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα συνεχίσουμε και θεωρούμε ότι είναι εφικτό στη σημερινή συνάντηση να δούμε τις απόψεις των κομμάτων για τις πολιτικές που σκοπεύουν να που ασπάζονται και σκοπεύουν να εφαρμόσουν σε θέματα ανάπτυξης στον νομό μας. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα τα οποία απασχολούν τους μηχανικούς των Χανίων και έμεσα απασχολούν όλη την τοπική κοινωνία. Αναφέρομαι σε θέματα όπως έχουν να κάνουν με τη μεγάλη υποστελέχωση των δημοσίων υπηρεσιών. Αποτέλεσμα το οποίο είναι ότι πλέον σημαντικά θέματα όπως είναι οι δασικοί χάρτες, εκτός σχεδίου δόμηση, το χρηματολόγιο, να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν οι συνάδελφοι. Και ως εκ τούτου δεν μπορούν να καλυφθούν και οι προθεσμίες ευθυρές που υπάρχουν σε σχέση με τους πολίτες. Που τους φαίνει σε φοβερό αδιέξοδο. Εδώ λοιπόν πρέπει να υπάρξει σίγουρα κάποια παρέμβαση πολιτικής φύσεως για να μπορέσει να λυθεί το θέμα, γιατί αφορά πάρα πολύ κόσμο, το οποίο δεν γνωρίζει να το έχει καταλάβει ο κόσμος αυτό. Από εκεί και πέρα, στα θέματα υποδομών, υπάρχουν χαρακτηριστικά έργα τα οποία αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλά μεγάλα έργα, όπως είναι ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης, αλλά και ειδικότερα θέματα που αφορούν τον νομό Χανίων, και αναφέρομαι κυρίως στη σύνδεση του ΒΟΑΚ με το αεροδρόμιο, αναφέρομαι στην παράκαμψη της πόλης των Χανίων, σε μια σειρά υδραυλικά έργα τα οποία είτε έχουν προβλήματα όπως είναι το φράγμα του Βαρσαμιώτη, είτε πρόκειται να δημοπρατηθούν, ή μάλλον να προχωρήσει η δημοπράτησή τους όπως είναι το φραγωδίδημο φράγμα στο Σεμπρονιώτη. Αυτά είναι τα μεγάλα θέματα τα οποία πρέπει να τα δούμε και να δούμε πώς από εκεί και πέρα θα μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε σωστά.